Ήδη έχει φέρει την αναστάτωση στο στούντιο. Ο λόγος για τον Σωτήρη Γεωργούτσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να κλείσω τον ήχο, γιατί ο ήχος είναι από όλα στη φορά, έτσι. Είναι από το όλα στη φορά ο ήχος. Και είναι κυριολεκτικά όλα στη φορά, όπως το είπες. Καταρχάς, νομίζω ότι έχω αδυνατήσει λίγο έτσι από την προηγούμενη φορά. Γιατί η Γεωργία λέει ότι θέλω κι άλλο να χάσω, έτσι. Έχασα 6 κιλά. 6 κιλά, ναι. Χωρίς να κάνεις καλοκαιρινή τώρα διατροφές και τέτοια. Όχι, αλλά κάνω τρέξιμο. Κάνω την ημέρα 10 χιλιόμετρα περίπου, με 12. Τρέχεις, ωραία. Μια χαρά. Η μαύρη θύελλα τρέχει. Η μαύρη θύελλα τρέχει και τρέχει, όπως λέγαμε και πριν αρχίσει το δελτίο ειδήσεων, σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα έγινε δόθηκε η εκκίνηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Λοιπόν, το οποίο θα είναι οκταπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει. Είναι 50.000 και θα γίνει 400.000 ευρώ. 400.000 ευρώ. Λοιπόν, ομάδα μεγάλη κατηγορία. Μεγάλη κατηγορία, βέβαια. Θα τα πούμε γιατί όμως. Αυτό είναι προάγγελος των εξελίξεων. Ίσως. Λοιπόν, πρόσεξε. Μέχρι στιγμής είχε ο κύριος Πρασάς, το 38,5%. Η κυρία Μπουρνά, η σύζυγος του Χρήστου Παπαδημητρίου, 38,5%. Ο Νταόπουλος, ο κύριος Νταόπουλος έχει το 13% και ο Γιώργος Σοράλης το 10%. Βάσει του νόμου και προτεραιότητα έχουν οι μέτοχοι της ομάδας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τους οποίους ο κύριος Πρασάς τους ενημέρωσε σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 10 έως 20 ημερών για όποιο φύλαθρο θέλει φυσικά και για τους υπόλοιπους να πάρουν μετοχές. Λογικά οι εκτιμήσεις μας λένε ότι ο κύριος Πρασάς θα απορροφήσει σχεδόν όλο, πέρα από τους μετόχους, έτσι, σχεδόν όλο το. Δηλαδή θα βάλει γύρω στα 350 χιλιάρικα. Μεγάλο το ποσό. Τεράστιο το ποσό. Και το λέω αυτό για δεδομένα, επαναλαμβάνω, αυτές τις κατηγορίες για να μας πας αλλού τώρα. Πάμε τώρα αλλού. Λοιπόν, έτσι, μπράβο Θέμη. Λοιπόν, αυτό οι χθεσινοβραδινές πληροφορίες και αυτός προς τον Νότο, έτσι που το είχαμε έγκυρη πηγή και ενημέρωση, άμεσα δηλαδή από τις εξελίξεις, λοιπόν είναι ότι η μαύρη θύελλα, όπως το είχαμε πει, θυμίζω και άλλες φορές, έτσι, και από τα Skype, αλλά και από εδώ ζωντανά, η μαύρη θύελλα θα παίξει στη β' εθνική κατηγορία. Στον νότιο όμιλο αυτή, η αναδιάθρωση είναι ριζική, θα είναι ριζική αναδιάθρωση, γιατί έχουμε. Η οποία θα. Επανέλαβε το, δεν είναι κακό. Θα έχει 32 ομάδες στη β' εθνική κατηγορία, 16 στο Νότο, 16 στο Βορρά. Λοιπόν, και η Καλαμάτα φυσικά θα παίξει στον νότιο όμιλο. Έχουμε εκλογές στην ΕΠΟ, μάλλον θα γίνουν τέλος Ιουλίου, γιατί είδες τη Γενική Συνέλευση που έγινε χθες και έγινε ένας χαμός με ψήφους έτσι 52-8. Η ΕΠΟ αποφάσισε να γίνουν Γενική Συνέλευση μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι το φθινόπωρο, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι θα γίνουν τέλος. Γιατί όμως αυτό, έτσι? Γιατί η ΕΠΟ φοβάται, θέλει να προλάβει την κυβέρνηση, να μην αλλάξει τον νόμο και αλλάξει. Τώρα ψηφίζουν μόνο οι 55, οι 50 ενώσεις, συν τη Β, συν την Α εθνική, ξέρεις, εκπροσώπους κλπ. Η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει τον νόμο έτσι ώστε να ψηφίσουν ή δυνατόν όλα τα αριστεχνικά σωματεία, που είναι πολύ σωστό, έτσι. Και γιατί να είμαστε μόνο 55 άτομα, Θέμη? Δηλαδή, το πρωτοκόλλο το βγάζουν μόνο οι βουλευτές. Με τη λογική αυτή, και τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί στο Μητρό των Ερασιτεχνικών Σωματείων. Έτσι, μπράβο. Και τα οποία θα πάρουν και επιχορήγηση από το κράτος. Χθες ο κύριος Αβγενάκης. Νομίζω 12 εκατομμύρια ευρώ. Με τον κύριο Σταϊκούρα. Λοιπόν, ανακοινώσαν 12 εκατομμύρια ευρώ. Είναι καιρό να πάρουν χρήματα τα ερασιτεχνικά σωματεία, έτσι, στη χώρα μας. Ρώτα και το φίλο στον Παπαγεωργίου, εκεί με τον Αστέρα Βαλιέρας, που το έχει παράπονο, που δεν έχουν να πάρουν λεφτά πολλά χρόνια. Λοιπόν, η ΕΠΟ τρέχει τις εκλογές. Για να προλάβει αυτό, γιατί αν ανοίξει ψαλίδα και το παιχνίδι και ψηφίσουν όλα τα σωματεία που είναι 7.000 και στα ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, τα ενεργά, έτσι, συν και τα μέλη της διοίκησης μπορεί για να. Έτσι θα έχουμε μια πιο αντικειμενική εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας και θα σπάσει πια αυτό το σύστημα των τελευταίων δεκαετιών. Το κλειστό, να το πω. Ναι, που πέφτουν και δωροδοκίες εκεί, πέφτουν και πιέσεις, πέφτουν και 55-60 άτομα αποφασίζουν για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι ενώσεις θα πάψουν να είναι πανίσχυροι οι πρόεδροι των ενώσεων, γιατί ελέγχουν και τους διαιτητές μετά. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, πρόσεξε όμως τώρα, μπορεί να βιάζεται η ΕΠΟ, δεν ξέρουμε όμως ποια στάση θα κρατήσει και η FIFA και η UEFA. Μήπως η UEFA και η FIFA πάνε με το μέρος της κυβέρνησης να θεωρήσουν λογικό αυτό το πράγμα, να ανοίξει λίγο η ψαλίδα. Μην ξεχνάμε ότι έχει υπάρξει ένας διάλογος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και να πω και κάτι άλλο, ακούστηκε ότι θα γίνει ένα σχηματισμός. Δεν το ξέρω το θέμα. Ξέρω το θέμα όμως του Υπουργείου Αθλητισμού. Λέγανε ότι θα γίνει άμεσο ανασχηματισμός και θα φύγει ο Βιεννάκης. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Έτσι. Δεν προκύπτει ούτε για τον ανασχηματισμό, δεν το ξέρω, το ξέρεις καλύτερα σε εμένα αυτό, αλλά δεν προκύπτει. Τουλάχιστον και άμεσα όχι. Όχι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και θα έλεγα, εγώ που έχω κάνει πολλές φορές κριτική στον Βιεννάκη, έτσι, γιατί μου φταίγε που η Καλαμάτα δεν παίζει Champions League, ας πούμε, και λοιπά, μου φταίγε ο Λεουτσάκος και ο Βιεννάκης και ο Γραμμένος, λοιπόν, αλλά
στην παρούσα φάση, Θέμη, δεν πρέπει να φύγει ο Αβγενάκης. Στην παρούσα φάση, όσο αφορά την Καλαμάτα, έτσι, και του στόχου της Β' Εθνικής των δύο ομίλων, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμες και λεπτές ισορροπίες αυτή τη στιγμή. Την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, πρέπει, τη συμφέρει να μείνει η κατάσταση έως έχει. Δηλαδή, με αυτόν τον υφυπουργό και με τη δρομολόγηση που έχουν πάρει τα πράγματα. Τα γεγονότα, το ξαναλέω, λένε Β' Εθνική, 32 ομάδες, Βόρειος και Νότιος Όμιλος. Άρα είμαστε μέσα στους στόχους αυτούς που θέλουμε. Πολύ μέσα στους στόχους. Τώρα και γι' αυτό και ο Πρασάς προχώρησε τόσο γρήγορα. Και προχωράει ουσιαστικά. Το θέμα είναι να στηρίξει ο κόσμος, έστω στο υπόλοιπο μέρος. Θα στηρίξει, Θέμη, αν η Καλαμάτα παίξει. Θυμάσαι τι έγινε πέρυσι, έτσι, που η Καλαμάτα έπαιξε Football League ξαφνικά. Πάλι μέσα από το παράθυρο που ανέβηκε η κατηγορία. Και πόσο δεν πειράζει, να σε ευνοηθεί η Καλαμάτα. Ναι, να σε ευνοηθεί. Πόσο κόσμο πέρασε τα 1000 διαρκείες, 1200 διαρκείες η Καλαμάτα. Τρομερό, έτσι. Με ένα τεράστιο ενθουσιασμό, ο οποίος μετά όμως εκμηδενίστηκε. Αλλά ο κόσμος συνέχισε να πηγαίνει στο γήπεδο και θυμίζω ότι το χειμώνα η Καλαμάτα ήταν 7η στα εισιτήρια από όλες τις ΠΑΕ της Ελλάδας. Την επικράτεια, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα, τι γίνεται αγωνιστικά όμως είναι το θέμα. Τι γίνεται, υπάρχει σχεδιασμός. Αυτό είναι το θέμα. Αγωνιστικά. Σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση η ΠΑΕ Καλαμάτα, η οποία αναφέρει ότι τέλος του μήνα, μετά τις 20 του Ιούνιου, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές ποδοσφαιριστών. Θα κατέβει ο Νίκος Αναστόπουλος από την Αθήνα. Ήδη έχουν βρει σπίτι, νομίζω, ψάχνουν εκεί να βρουν ένα σπίτι στην περιοχή. Παραλιακό το θέλει ο Αλερατόρε. Λοιπόν, και θα αρχίσουν οι δοκιμές. Θα δοκιμάσουν για λίγες μέρες, έτσι, οι παίχτες. Αλλά όπως. Παραλιακό είναι παντού στην Καλαμάτα. σε σχέση με την Αθήνα. Ναι, λοιπόν, και του αρέσει, θέλει την ησυχία του άνθρωπος. Έτσι, μπορεί να είναι downtown στο καφέ του, θέλει τον καφέ στα κεντρικά, αλλά θέλει μετά να ησυχάζει. Για σκέψτε να μείνει ο Αναστόπουλος τώρα κάπου στην Αριστομένους. Τι θα γίνεται όμως και δεν βγαίνει από το σπίτι, έτσι. Γελάς γιατί είσαι Ολυμπιακός. Γελάς πολύ, λοιπόν. Και θέλω να πω ότι 100 παίχτες έχουν ήδη προταθεί στη Μαύρη Θύελλα. 100 ποδοσφαιριστές. Γιατί είναι η μόνη ομάδα, η Καλαμάτα και ο Ολυμπιακός, που είναι αυτή τη στιγμή ζωντανές. Ναι. Που έχουν διάθεση να επενδύσουν, να χαλάσουν χρήματα κλπ. Κλπ. Από τις 100. Ο Αναστόπουλος έχει τις δικές του επιλογές, δεν περιμένει τους μανατζαρέους. Θα πάρουμε 10 παίχτες. Θα πάρει Καλαμάτα 10 παίχτες περίπου. 10 με 12 το πολύ. Και θα κρατήσει και μερικούς καλούς περσινούς, σύν όλους τους Καλαματιανούς, τους καλούς αυτούς ποδοσφαιριστές. Και θα ξεκινήσει την προετοιμασία της μέσα προς το τέλος του Ιουλίου για το νέο πρωτάθλημα. Το ΙΕΔΑ θα είναι το Δημοτικό Στάδιο Παραλίας. Παίζει και του Μεσσηνιακού, άμα μπορέσουν και γίνουν κάποια έργα γρήγορα. Και εκεί ο Πράσας έχει διάθεση να το φτιάξει το γήπεδο αυτό. Το θυμόμαστε από πέρυσι. Το θυμόμαστε που πήγε ο άνθρωπος το φτιάξει, αλλά δεν μπόρεσε. Λοιπόν, είναι ευτύχημα για την Καλαμάτα που έχει τον Πρασά αυτή τη στιγμή ζεστόν. Δεν απογοητεύτηκε. Αλλά πώς απογοητευτεί όταν η ομάδα ήταν 14η και πήγε στη Δέλτα Εθνική και ξαφνικά, αν όλα πάνε καλά, πάει στη Β' Εθνική κατηγορία. Αλλά και αν πάνε όλα όπως ήταν τυπικά και ανακοινώσιμα μέχρι σήμερα, πέσει Football League. Δεν έπεσε δηλαδή. Έμεινε κατηγορία ήδη η Καλαμάτα. Δύσκολο να ξεκινήσει η Super League 2. Οι πιο πολλές ομάδες δεν έχουν κάνει τεστ, δεν έχουν χρήματα για τεστ, δεν έχουν αρχίσει προετοιμασία. Μόνο 6 ομάδες έχουν ξεκινήσει από τις 12. Αν ξεκινήσει, θα ξεκινήσει μόνο με play-off, όχι με play-out, για να πάρουν τα λεφτά της ΕΡΤ και αυτή. Αλλά ο Αβγενάκης, εδώ και εδώ πρέπει να του πω ότι τα πάει καλά σε αυτό το θέμα. Δεν μοιράζει το κρατικό χρήμα αφιδώς, όπως ο Βασιλιάδης πέρυσι θυμίζω ότι οι ομάδες της Β' Εθνικής είχαν φτάσει να τους έχει υποσχεθεί μέχρι και 2,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, στο Λεβαδιακό και στον Απόλλωνα και στην Παναχαϊκή γύρω στις 800.000. Τρομερά πράγματα. Πάνω από 200.000 δεν θα πάρουν τώρα φέτος, 250. Η 10 Καλαμάτα έχει να λαμβάνει 120.000 ευρώ, 60.000 από τη Football League, από την ΕΡΤ3 εννοώ, και άλλες 60.000 από την πολύ καλή πορεία της στο κύπελλο. Θυμίζω ότι απέκτησε τον ΑΕΚ Καρεσκάκη της Β' Εθνικής Super League 2 και τη Λάρισα σε διπλό αγώνα της Super League. Στο κύπελλο λοιπόν πήγαμε καλά και με την ομάδα στον Ολυμπιακό, τη δεύτερη ομάδα, γιατί η πρώτη είναι η Καλαμάτα. Πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι. Έχασε 2-0 εδώ με αξιοπρεπή εμφάνιση. Και στο Καρεσκάκη 4-1 βάλαμε τον γκολ και το πανηγυρίσαμε. Το θυμάσαι αυτά πριν μετά μας έρθει η αρρώστια μας. Και κάτι άλλο θέλω να πω, μιας και αναφέρθηκα πάλι στον κορονοϊό. Θέλω να πω ότι είδε στο τελικό του κυπέλλου Ιταλίας χθες, έτσι. Νάπολη. Το πήρε η Μίλαν, η Νάπολη στα πέναντι της Γιουβέντους και μετά μαζεύτηκαν 100.000 κόσμος στην πλατεία, στην Νάπολη, στις κεντρικές πλατείες. Υπάρχει κορονοϊός, μην το ξεχνάμε παιδιά, ειδικά η Ιταλία που πέρασε τόσα πολλά. Θέλω να το ξαναπώ αυτό στον κόσμο. Έχετε καλοκαίρι, όλοι θέλουμε να περάσουμε καλά. Προσοχή, δεν πέρασε αυτή η αρρώστια. Μένουμε ασφαλείς, γράφει και εδώ. Πρέπει και να μείνουμε ασφαλείς να προσέχουμε. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε με όλα αυτά. Να πω κάτι για την Πάτρα. Ήρθε ο Ελευθερόπουλος, ήδη ψάχνει, βλέπει τα γήπεδα εκεί στην Πάτρα. Και θα είναι ο νέος προπονητής της Παναχαϊκής. Κάνει μια επανακίνηση στην καριέρα του και αυτός. Και δεν έχει πάει καλά. Λοιπόν, και ο Ελευθερόπουλος και αυτός. Οπότε κοντά είναι και η Καλαμάτα. Θα τον κάνουμε και μια συνέντευξη στο νέο, όλα στη φορά, πιστεύω, έτσι σίγουρα.